Λοιπόν, έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Γιάννη Μίτι, ο οποίο είναι στο σημείο του σημερινού ατυχήματο, κοντά στι Αφίδινε, και βλέπετε και πώ έγινε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε, Γιάννη, το δέντρο που είχε πέσει και είχε σφινωθεί πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια, εδώ πάνω έπεσε α, το τρένο, διαλύθηκε η καμπίνα και σώθηκε ο οδηγό. Πώ συνέβη όλο αυτό, Γιάννη, και γιατί δεν είχαν α, α, ε, βγάλει το δέντρο από τη γραμμή και το είχαν αφήσει εκεί. Να το εξηγήσουμε λοιπόν, Νίκο. Βλέπετε πίσω μου, είμαστε στο ύψο τη Μαλακάσας, Βλέπουμε τον πεσμένο κορμό δέντρου. Τα κλαδιά του οποίου ακουμπούσαν. Θα δείτε τώρα εδώ πέρα με την κάμερα του Open, Ακουμπούσαν τα καλώδια ουσιαστικά τη ιδεοδρομική γραμμή. Είναι ο, ο κορμό αυτό πάνω στον οποίο προσέκλουσε η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα Αθήνα. Όλα γι έγιναν γύρω στι 6 το πρωί. Το τρένο κινούταν με κατεύθυνση τη Αφίδνε. Λίγο μετά το σταθμό τη Φενδάλη, ο οδηγό αντίκρισε τον πεσμένο κορμό, ο οποίο ήταν πάνω στα καλώδια, ξαναλέμε, και τα κλαδιά του να εξέχουν σαν δόρατα κίνδυνο για κάθε διερχόμενο τρένο. Ο μηχανοδηγό προσπάθησε να φρενάρει, ωστόσο καταλαβαίνουμε, όπω είδαμε και στο βίντεο, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να σταματήσει η αμαξοστοιχία Η πρόσκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ένα χοντρό κομμάτι του κορμού που εξήχε τρύπησε το του και μπήκε μέσα στο κουβούκλιο, ευτυχώ χωρί να τραυματιστεί ο μηχανοδηγό. Χάρη στην εμπειρία αυτού του ανθρώπου Νίκου, Νίκο γλιτώσαμε τα χειρότερα. Τώρα κάναμε αυτοψία. Το απίστευτο, το του ο, Γιάννη, ο, και, βλέπουμε τι φωτογραφίε πίκτορα... από την καμπίνα που έχει διαλυθεί. Είναι ότι τα κλαδιά ήταν κρεμασμένα ακριβώ στο ύψο τη καμπίνα. Άρα όταν το τρένο έφτασε στο σημείο που ήταν το δέντρο, Διέλυσε το μπαρμπρίζ και καρφώθηκαν τα κλαδιά πάνω από το κεφάλι του μηχανοδηγού. Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Ακριβώ. Άξιο νωρίτερα, τον πρόεδρο, το σύνδεσμο του Να λέει ότι έπεσε λίγο πριν περάσει α, το τρένο το δέντρο σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό Νίκο, και δεν υπήρχε. Αν μου το επιτρέπεις το ένα σχόλιο. Δεν μπορούμε. Νίκο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ναι, ναι. αυτό. Καθώ γίνονται δρομολόγια όλη την ώρα, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα και τη ημέρα. Τώρα, από τη στιγμή που οι μηχανοδηγοί, βάσει του ρεπορτάζ και αυτά τα οποία μα είπαν, γιατί μιλήσαμε μαζί του, ε, μα είπαν ότι φρέναραν συγκεκριμένα, τα ακούσαμε και στο βίντεο νωρίτερα. Σημαίνει ότι δεν έγινε εκείνη τη στιγμή που προχωρούσε το τρένο προ το σημείο. Ήταν ήδη πεσμένο, χωρί κανένα να το αντιληφθεί, βάσει των όσων μα αναφέρουν πάντα, Νίκο, οι μηχανοδηγοί. Όπω μπορούμε να δούμε το. Στην κάμερα υπάρχουν άλλα δύο δέντρα, Νίκο, τα οποία κρέμονται ακριβώ πάνω από τον κομμένο κορμό. Όμως. Διαπιστώσαμε μάλιστα ότι σε ένα τμήμα 15 χιλιόμετρων από, από το σιδηροδρομικό σταθμό τη Φενδάλη έω την Ινόη υπάρχουν δεκάδε τέτοιοι καμένοι κορμοί δέντρων πλησίων του σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι ότι απέμεινα τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τη Βαριμπόμπη το 2021. Μάλιστα, αν δείτε, δίπλα ακριβώ τον πεσμένο κορμό έχει. Γύρει κιόλα και είναι έτοιμο να πέσει α, στα, στο σύρμα, αν θέλετε, έτσι στο δίκτυο α, και να έχουμε παρόμοιο περιστατικό. Τέτοια καμένα δέντρα μα κατήγγυλαν οι μηχανοδηγοί, αποτελούν κίνδυνο α, για κάθε άμαξο. στοιχεία. Απλά τι περισσότερε φορέ γίνονται έγκαιρα αντιληπτοί οι κορμοί. Κάτι που δεν συνέβη σήμερα με το συγκεκριμένο κορμό. Εδώ, Γιάννη, όμω ανακύπτουν, πούμε... ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα. Δηλαδή, εφόσον το βλέπουμε, το... εσύ μα δείχνει τώρα αυτά τα καμένα δέντρα που είναι ακριβώ το ίδιο, πάνω από ηλεκτροφόρα καλώδια. Το ερώτημα είναι, ακούσαμε τον κύριο Γραμματίδη να λέει πριν ότι για να τα κόψουμε πρέπει να πάρουμε άδεια από το δασαρχείο. Άρα πρέπει να απαντήσει ο ΣΕ. Ζήτησαν να τα κόψουν και το δασαρχείο το απαγόρευσε. Και τότε γιατί συνεχίζουν τα δρομολόγια αφού κρέμονται τα δέντρα πάνω από τα τρένα. Εάν δεν ζήτησε, γιατί δεν ζήτησε και τα αφήνει να κρέμονται οι δείξει του ΟΣΕ. Άρα πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Μ. Και το δεύτερο Και το δεύτερο θέμα mm -hmm. είναι για το πότε έπεσε το δέντρο. Αυτό είναι λογικό. Αν είχε πέσει ε, νωρίτερα, θα είχε καρφωθεί στο προηγούμενο τρένο που πέρασε. Διότι όποιο τρένο και να περνούσε, Ακριβώς, δεν είχε χώρο, θα έπεφτε πάνω στην καμπίνα. Ναι, Γιάννη. Το πρωί Νίκο τα συνεργεία του ΟΣΕ έκοβαν το συγκεκριμένο δέντρο. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι διαδικασίε εξπρέ να έγιναν από το Δασαρχείο για να κοπεί ο συγκεκριμένο κορμό είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει, όπω πολύ σωστά είπε, έντονη διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων ε, τη εταιρεία ε, του ΟΣΕ, τη Hellenic Train και του Δασαρχείου. Ε, ότι ε, υπάρχει ένα πινκ-πονγκ ευθυνών, άμα θέλει, Νίκο, α το πούμε έτσι, για το ποιο θα κόψει τα καμένα δέντρα δίπλα από τι γραμμέ. Ε, το βασικότερο είναι σαν έκκληση, μα το μετέφεραν ε, λίγο πριν κάνουμε την live σύνδεσή μα, η μηχανοδηγή. Κάποιο άμεσα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη άμεσα. να απομακρυνθούν οι δεκάδε κορμοί, τα υπολείμματα τη φωτιά του 2021, πριν ξαναέχουμε παρόμοιε Και να ελέγξει κάποιο το δίκτυο, μήπω υπάρχουν και σε άλλα σημεία τέτοιε παγίδε, τέτοιε λεμιτόμοι όπω είναι τα δέντρα αυτά. Και επίση κάτι άλλο σε σχέση με τη χθεσινή παρόμοιο τοπική σύγκρουση που 15 μάθαμε. Χιλιόμετρα είναι... Νικό, 15 χιλιόμετρα καρμανιόλα, Νίκο. 15 χιλιόμετρα καρμανιόλα. Έτσι ακριβώ μα το είπε άνθρωπο, ο οποίο γνωρίζει καλά τη συγκεκριμένη περιοχή, είναι η είσοδο και η έξοδο τη Αττική. 15 χιλιόμετρα δάσου, καμένου με κορμούς ανάλογους όπως βλέπουμε με την κάμερα του Open που είναι ακριβώς δίπλα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούν... Πρέπει άμεσα στιγμή στιγμή να χαρτογραφηθεί και αν είναι επικίνδυνο να σταματήσουν τα δρομολόγια σε ό,τι καθαριστούν οι καμένοι κορμοί των δέντρων. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για τη χθεσινή παρολίγων σύγκρουση μαθαίνουμε, το είδαμε στο ρεπορτάζ, ότι σκάβουν για υπογειοποίηση του δικτύου από το 2007. Και γι' αυτό δεν υπήρχε 17 χρόνια τώρα τηλεδίκηση. Και επειδή είμαστε 1,5 χρόνια μετά τα τέμπη, και τηλεδίκηση την έχουμε πληρώσει ακριβά με 57 νεκρού. Οπωσδήποτε είναι ένα άλλο θέμα πώ σκάβουν 17 χρόνια για λίγε εκατοντάδε μέτρα για υπογειοποίηση. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Μίτ.